Leva na mão! Στρατιωτικός νόμος θα ισχύει μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου σε 10 επαρχίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με απόφαση της Βουλής. Να γνωρίσω, ο σώπης στάν будет введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції об'єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму. Την ανησυχία του για την απόφαση εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τη ρωσική τηλεόραση να μεταδίδει δηλώσεις των Ουκρανών που επέβαιναν των τριών πλοίων που κατέσχεσε η Ρωσία. Нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации. Осознавала, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Персидском проливе носят провокационный характер. Я, как должностное лицо, выполнил приказ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα το περιστατικό. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν κατέληξε κάπου, με τη Ρωσία και την Ουκρανία να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση καλώντας για αποκλιμάκωση της έντασης, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Δύση και το ΝΑΤΟ πιέζουν τη Ρωσία να επιστρέψει τα τρία πλοία και τους 24 ναυτικούς που κρατούνται. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Άγγελα Μέρκελ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε την καγκελάριο να ασκήσει την επιρροή της για να αποφευχθεί η λήψη απερίσκεπτων αποφάσεων από πλευράς Κιέβου.